Ότι Σοπ. Αγοράζεις περισσότερα από όσα πληρώνεις. Το Ότι Σοπ φροντίζει για τους μικρούς και μεγάλους τετράποδους φίλους σας και σας παρουσιάζει τη μοναδική βούρτσα περιποίησης Fel Freeze Pro. Είναι μια βούρτσα που χτενίζει, καθαρίζει και περιποιείται συγχρόνως το τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σας. Η γούνα του κατοικιδίου σας θα πρέπει πάντα να είναι και να φαίνεται καθαρή, χτενισμένη και περιποιημένη. Η βούρτσα αυτή είναι κατάλληλη στο να ξεμπερδεύει και να βγάζει τους κόμπους και έτσι το αγαπημένο σας ζωάκι θα φαίνεται πάντα φροντισμένο, αλλά και δεν θα μαδάει, γιατί όσο και να το αγαπάτε, είναι φορές που φτάνετε στα όρια σας βλέποντας το μαξιλάρι του αγαπημένου σας καναπέ μέσα στην τρίχα. Χρειάζεται μόνο λίγος χρόνος κάθε μέρα να περιποιήσετε το σκύλο ή τη γάτα σας με τη Fel Freeze Pro και θα απαλλαγείτε από αυτό το πρόβλημα μια και καλή. Η βούρτσα αυτή μετά από κάθε χρήση καθαρίζεται πολύ εύκολα με μία κίνηση. Διαθέτει επίσης τεχνολογία ιόντων με ενεργό οξυγόνο που εξουδετερώνει τις οσμές από το τρίχωμα χωρίς χημικές ουσίες. Λειτουργεί με μπαταρίες. Με τη Fel Freeze Pro χαρίζεται στο αγαπημένο σας κατοικίδιο μία ολοκληρωμένη επαγγελματική περιποίηση χωρίς κόστος. Μη χάνετε χρόνο, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-7209-764 και αποκτήστε αυτή τη μοναδική βούρτσα περιποίησης για σκύλους και γάτες μόνο με 17 ευρώ. Επισκεφτείτε και το site μας www.otishop.gr. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη μουσική σκηνή. Στη μουσική σκηνή του Action 24. Που έχει στηθεί στο μικρό παλάς. Διονυσίου. Διονυσίου. Στηρίξτε, Διονυσίου, φέρτε μου την ψυχή. Διονυσίου θα έχεις. Ψηλά τα χέρια, σιγά δίπλα μου στα αστέρια και κλέψε στον ερωτά μου. Σου αξίζει κάτι καλύτερο. Το έχεις πει. Όχι. Στο έχουν πει. Γιατί εγώ είμαι το καλύτερο. Έτσι. Έτσι. Δεν υπάρχει πια αυτή η φλόγα ανάμεσά μας. Που εδώ δεν μου το έχουν πει. Καλά σου είπανε. Νύχτα πάρτι ή σκεφτόμαι ξανά. Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις, αλλά... Αλλά τι. Δεν με έχουν απορρίψει, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά με έχουν απορρίψει. Και καλύτερα, καλά πιστεύω καλύτερα. Καλώς ήρθατε στην πιο άξιον εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, πιο γκαζιάρικη εκπομπή. Ο Τάξο Κουναράκης και ο Τάξο Δραγουσέλης. Σήμερα θα μιλήσουμε για πολλά αυτοκίνητα, για αυτά που έρχονται. Δεν ξέρω σε ένα ποιο κάνει να χτυπάει η καρδιά σου και ποιο βλέπεις για ποιο καθημερινό. Σε βλέπω λίγο αγχωμένο. Κοίταξε να δεις. Αγχώνομαι γιατί το είχα στα χέρια μου και τέτοια πράγματα δεν μπορούσα να κάνω. Ναι, ούτε εγώ. Δεν έχει φτιαχτεί για να βάλει φωτιά στον δρόμο, ούτε για σπόρο του πίσω. Το 2016 αναμένει τα αυτοκινητικά να είναι μια πολύ δυναμική χρονιά. Λες να μου πάρει τα αυτοκινητικά από το πανίσι. Εγώ θέλω ένα πράγμα μόνο εδώ. Να επιβεβαιώσω από αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί όλοι κάνουμε αυτή τη δουλειά, είμαστε στα media. Εμείς εδώ κάθε βράδυ κάνουμε σκληρή κριτική. Από τότε που έχει γίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάνει δρυμύτατη κριτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δεχτεί ποτέ κανένα τηλέφωνο. Υπάρχει το προηγούμενο το οποίο βαραίνει. Γιατί όντως δεν υπάρχει προηγούμενο πολιτικού ο οποίος τόσο άνετα, χωρίς ιδιαίτερο άγχος, κλείνει τράπεζες και στέλνει την οικονομία στα τάρταρα. Έχουμε να κάνουμε ένα νέο είδος πολιτικού, το οποίο συχνά υποτιμούμε το ρυψοκίνδυνο και το τυχοδιοκτικό του πράγματο. Πάντοτε οι υπουργοί, οι οποίοι έχουν καταθέσει στο εξωτερικό, χειρίζονται οικονομικά χαρτοφυλάκια, δεν φέρνουν τις καταθέσεις τους μέσα για να δώσουν το καλό παράδειγμα, ενώ καλούν τον κόσμο για πατριωτικούς λόγους να βάλουν τα λεφτά από τις ντόπιες τράπεζες. Κάποιοι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών ότι λεφτά έχουμε να πληρώσουμε τα δάνειά μας, ενώ υπάρχουν τα λεφτά.
Χρειά να τα πάρουμε. Αυτό το μπρίο το οποίο είναι ο Μητσοτάκης, να μεταστοιχειωθεί σε τι, σε αλλαγή προσώπων, αλλά να μην αλλάξουν πρόσωπα για να είναι διαφορετικά ντυμένοι ή διαφορετικά χτενισμένοι, αλλά γιατί θα έχουν διαφορετικές ουσιαστικές θέσεις. Στοχοποίηση αυτή των μέσων ενημέρωσης και κάποιων δημοσιογράφων είναι καινούριο φρούτο τώρα. Είναι περίοδου ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν έντονο και προεκλογικά, αλλά συνεχίζει να είναι και τώρα. Ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε όπως παράνομα. Εμείς εδώ αποφασίσαμε να μην το παίξουμε, γιατί έτσι θεωρούμε ότι επιβάλλει η δική μας τουλάχιστον δημοσιογραφική διοντολογία. Ο Γιώζεφ είναι τραπεζικός υπάλληλος. Ένα βράδυ συλλαμβάνεται χωρίς να ξέρει το γιατί. Ανακρίνεται επίμονα και προσπαθεί να καταλάβει τι έκανε. Η Δίκη, μια ταινία νουάρ, βασισμένη σε μυθιστόρημα του Φραντς Κάφκα, επηρεασμένη από τον γερμανικό εξπρεσιονισμό, σε σκηνοθεσία του Όρσον Ουέλς. Μεγάλος διαγωνισμός, ο πιο γρήγορος κερδίζει. Δώρο κάθε εβδομάδα τα ελαστικά του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας σας. Τηλεφωνήστε στο 901-901-4124. Όρη συμμετοχή στο διαγωνισμό στο www.action24.gr. Μια μαργαρίτα ή μάλλον γκουστόζα. Πεπερονάτι ή καυτέρι. Pizza Fan Special 8 τεμαχίων μόνο 5 ευρώ για παραλαβή happy take από το κατάστημα. Pizza Fan, νούμερο 1 πίτσα στην Ελλάδα.